Άγρια καταδίωξη έλαβε χώρα χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Μεραμπέλου στο Λασίθι, όπου δύο νεαροί άνδρες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από αστυνομικούς, ενώ η προσπάθεια εντοπισμού των δύο νεαρών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Άγρια καταδίωξη έλαβε χώρα χθες το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Μεραμπέλου στο Λασίθι, όπου δύο νεαροί άνδρες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν. Οι δύο άνδρες, που μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν συλληφθεί, φέρονται να είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε θερμό επεισόδιο στην περιοχή της Κριτσάς, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Ελλάς. Όταν οι αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν εντόπισαν τους νεαρούς κτηνοτρόφους, οι τελευταίοι, αντί να σταματήσουν, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητό τους σε παράδρομο της Εθνικής Οδού και χάθηκαν μέσα στα χωράφια. Πέρασαν αυτοί και το πήγαν να τους σταματήσουν και πυροβόλησαν τους αστυνομικούς. Παραπέρα δεν ξέρω. Μάλιστα. Είδατε τα περιπολικά τους αστυνομικούς που πάνε πάνω από τα... Τα μέλη της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων με τις υπηρεσιακές τους μοτοσυκλέτες ξεκίνησαν να αναζητούν τους νεαρούς και δεν άργησαν να εντοπίσουν το επίμαχο αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο κινείται επί της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Οι επιβαίνοντες, αντί να σταματήσουν και να θέσουν τους εαυτούς τους στη διάθεση των αρχών, επιτάχυναν με σκοπό να διαφύγουν. Το 4x4 προέβη σε λιγμό και εισήλθε σε παράδρομο της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση στο χωριό Λίμνες, κοντά στην Νεάπολη Λασιθίου. Εγώ τις είδα τις μηχανές που περάσαν, αλλά δεν ήξερα. Δεν ακούστηκε πυροβολισμός. Όχι, εγώ δεν ήμουνα εδώ. Απλά κατέβαζα τα πράγματα από τα αυτοκίνητα και τους είδα που περάσαν. Αλλά τι είχε γίνει, γι' αυτά δεν ξέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κτηνοτρόφοι εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν στα χωράφια, προκειμένου να διαφύγουν από τις αρχές. Ωστόσο, ένας από τους δικυκλιστές της αστυνομίας δεν τους έχασε από τα μάτια του και συνέχισε να τους καταδιώκει. Μπροστά στο ενδεχόμενο να συλληφθούν, οι νεαροί άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή υλική ζημιά. Η ενημέρωση που είχαν είναι ότι οι δράστες οι οποίοι προκάλεσαν το επεισόδιο έχουν διαφύγει με κάποιο όχημα. Οι συνάδελφοί μου της τροχιάς Αγίου Νικολάου εντόπισαν το όχημα. Στην προσπάθειά τους να το ελέγξουν, οι δράστες διέφυγαν, το ακολούθησαν. Στη συνέχεια παράτησαν το όχημα, διέφυγαν πεζή, ώστε να διαφύγουν τον οποιοδήποτε έλεγχο και πυροβόλησαν. Τελικά οι νεαροί κτηνοτρόφοι κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο το επίμαχο περιστατικό προκάλεσε περαιτέρω κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι αρχές έχουν ήδη προβεί στην ταυτοποίηση των στοιχείων του ενός εξ αυτών, ωστόσο αναμενόταν η ταυτοποίηση των στοιχείων και του έτερου νεαρού. Πολύ επικίνδυνο είναι. Είναι επικίνδυνο. Για να γίνει τέτοιο επεισόδιο είναι ναρκωτικά στη μέση. Συμφωνείς? Εντάξει, έτσι θα τα σβήνει όλα. Είναι επικίνδυνο γιατί εντάξει, μπορεί να σκοτωθεί και κάποιος, αλλά δεν ξέρουμε ούτε το λόγο, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Οι συνάδελφοί μου βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τέτοιου ίδιου κινδύνου. Όμως αυτά τα περιστατικά τα καταδικάζουμε και πρέπει να τα καταδικάσει όλη η κοινωνία. Γιατί πέρα από το κομμάτι ότι κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού, μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή κάποιου πολίτη. Να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι που πλήγησαν από τη Θεομηνία στην Ανατολική Κρήτη, ζήτησε ο Περιφερειάρχης, ενώ έχει ήδη αποστείλει το έγγραφο στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Συνάντηση με φορείς αλλά και κατοίκους της περιοχής είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στη Σιτία, που επλήγη σφοδρά από την κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Ήδη έχω ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για να κηρυχτεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, όπως και η Ιεράπετρα και η Βιάνος και το Οροπέδιο και η Μεσαρά, η περιοχή του Δήμου Φεστού. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τις αποφάσεις, ούτως ώστε άμεσα να ξεκινήσουν όλα τα έργα τα οποία χρειάζονται. Ο Δήμος Σιτίας θα καταγράψει τα μηχανήματα των ιδιωτών τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας. Θα λειτουργήσουμε με ένα συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο από τη στιγμή που έχουμε το OK και από την περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτηθεί η εγχείρηση αυτών των μηχανημάτων. Ό,τι χρειαστεί από μηχανήματα θα τα καλύψει η περιφέρεια, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης από το Δημαρχείο Σιτίας, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τους Υπουργούς Υποδομών και Εσωτερικών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Ήδη εμείς ως περιφέρεια θα χρηματοδοτήσουμε άμεσα το Δήμο για κάποιες γεωτρήσεις που χρειάζεται η αποκατάσταση. Για δίκτυα το ΕΒ περιμένουμε τα τεχνικά δελτία. Ενημέρωσα και τον κύριο Σπύρτζη
για όλα τα προβλήματα, όπως επίσης τον κύριο Χαρίτση, τους υπουργούς εσωτερικών και υποδομών, για να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις. Με τη βοήθεια των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και της τεχνικής υπηρεσίας της δικιάς μας, θα κοστολογηθεί το ύψος της παρέμβασης που πρέπει να γίνει και στο αγροτικό δίκτυο, αλλά και σε περιοχές που πρέπει να γίνουν τεχνικά μικρές γέφυρες, για να έχουμε μια ποσοτικοποιημένη εικόνα. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από τις υπηρεσίες των Δήμων, ενώ αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης καταγράφει τις ζημιές στα πυλαλήματα και όχι μόνο. Άμεσα ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον ΕΛΓΑ. Έχει γίνει ήδη το ξεκίνημα της καταγραφής των ζημιών σε ιδιωτικές κατοικίες. Νομίζω ότι σε 2 με 3 το πολύ μέρες θα έχει αποτυπωθεί η ακριβής εικόνα. Και παρακαλώ όλους, δεν είναι περίοδος. Δεν είναι η περίοδος τέτοια για εκμετάλλευση. Χρειάζεται όμως και μια ολοκληρωμένη μελέτη, ειδικά για το ποταμό Πατέλη που αναλάβαμε να κάνουμε τη μελέτη εμείς ως περιφέρεια να τη χρηματοδοτήσουμε, για να γίνει μετά το έργο. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοίνωσε ότι στόχος είναι να κινηθεί η περιφέρεια και ο Δήμος με τη διαδικασία του επίγοντος στις αναθέσεις έργων αποκατάστασης. Παράλληλα, πρέπει να δούμε εάν χρειαστεί μία αναστολή των υποχρεώσεων, ασφαλιστικών και χρονολογικών υποχρεώσεων, να το ζητήσουμε, πρέπει να το πείτε εδώ πώς έγινε και Χανιά και Ρέθυμνο, να το ζητήσουμε και εδώ να γίνει. Οπότε θα σκοτωθεί κόσμο. Για δεύτερη συνεχόμενη τουριστική περίοδο προετοιμάζονται οι έμποροι στο κέντρο του Ηρακλείου να αντιμετωπίσουν τα ημιτελή έργα που βρίσκονται κατά μήκος των καταστημάτων τους και προκαλούν την οργή τους, καθώς μειώνεται αισθητά η κίνηση του κόσμου. Τα έργα, αν και ήταν προγραμματισμένα να είναι έτοιμα σε λίγες ημέρες, παραμένουν ημιτελή και αναμένεται να καθυστερήσουν για αρκετό καιρό ακόμη. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου του 2017 με προθεσμία 18 μήνες. Τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων, το έργο στη δικαιοσύνη, στην Ίδια, στη Μικρή Εύανα και στη 1821 θα έπρεπε να ολοκληρώνεται στις 19 Απριλίου. Ο εργολάβος πάντως, βλέποντας ό,τι βλέπουν εδώ και καιρό οι καταστηματάρχοι και οι πολίτες του Ηρακλείου, ότι δηλαδή το έργο δεν ολοκληρώνεται, δεν ζήτησε παράταση, η οποία ανάγκασε την υπηρεσία και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου τη χορήγηση του έργου της οριακής προθεσμίας των 6 μηνών, επικαλούμενη τις ανάγκες του έργου, η οποία μάλιστα εγκρίθηκε μόνο όμως με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Έτσι, το έργο στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά από μια τουριστική περίοδο που πληρώνουν τα σπασμένα όπως λένε οι έμποροι, προετοιμάζονται και για μια δεύτερη καλοκαιρινή περίοδο, αφού το χρονοδιάγραμμα με τα νέα δεδομένα θα τελειώσει το 19 Οκτωβρίου, που σημειωτέων θα έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα όποια δημοτική αρχή επικρατήσει τις εκλογές. Είναι μια τραγική κατάσταση. Μόνο η τραγικότητα της υπόθεσης μπορεί να το χαρακτηρίσει. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Τραγικό. Δεν ξέρω τι λέει η σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου. Εάν υπάρχει, ας πούμε, τόση πολύ χαλαρότητα στην εκτέλεση των δημοσίων έργων. Δυστυχώς πάμε πολύ πίσω. Το θέμα έχει προκαλέσει οργή στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς όσοι εργάζονται και διατηρούν τις επιχειρήσεις τους λένε πως το κέντρο έχει απαξιωθεί και η κίνηση έχει πραγματικά μειωθεί λόγω της δυσκολίας προσέγγισης και μετακίνησης. Δηλαδή, πόσοι πρέπει να καταστραφούμε για να τελειώσει αυτό το έργο, πόσοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στον δρόμο για να τελειώσει αυτό το έργο, πόσοι πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους, να μην έχουν φαγητό να πάρουν σπίτια τους, για να τελειώσει αυτό το έργο που αυτοί οι κύριοι βάλανε μπροστά σε μια τόσο ανεπτυγμένη επιχειρηματικά περιοχή και δεν ξέρανε τα προβλήματα και δεν ξέρανε την επικινδυνότητα της κατάστασης. Λοιπόν, όλοι θέλαμε το έργο, αλλά θέλαμε να γίνει μέσα στους χρόνους του. Όχι να γίνει ένα έργο και να καταστραφούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, επειδή αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Στο ίδιο πάντως, Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου εγκρίθηκε και ο δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου, με τον οποίο αφενός μειώθηκαν οι τιμές για τα μειωμένα πάχους υλικά, αφετέρου αναλώθηκε ένα μέρος των απροβλέπτων, αφήνοντας τα απρόβλεπτα τη σύμβαση σε ένα υπόλοιπο μόλις 17.000 ευρώ, την ώρα που το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί και στο έργο έχει ήδη επέμβει εισαγγελέας και ο επιθεωρητής δημόσιων έργων σε ό,τι αφορά τις αλλαγές υλικών. Δεν το περιμέναμε, διότι το χρονοδιάγραμμα ήταν να γίνουν εντός 4 ή 6 μηνών. Έχει κρατήσει ήδη ένα χρόνο. Το να δοθεί μία παράταση ουσιαστικά δεν έχει σημασία, διότι έχει βγει εκτός χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή είχε δοθεί μία άτυπη παράταση. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το τμήμα του έργου από τη Μικρή Εύανς μέχρι τη 1866 θα τελείωνε σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Οι εργασίες όμως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη και στο τελειωμένο τμήμα από το Μάρτιο της Ίδης δεν έχει τοποθετηθεί ούτε φωτισμός, ούτε και αστικός εξοπλισμός.
αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωνικές βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών πραγματοποιούν σε τουριστικούς προορισμούς των Χανίων με σκοπό να προλάβουν την έναρξη της τουριστικής περιόδου και να μην δεχθούν πλήγμα στον τουρισμό. Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν αφάνταστα τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών στις επαρχιακές οδούς Σταυρονίτη Παλαιόχωρας και Καμισιανού Ελαφωνησίου, δύο από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής Κρήτης, αναμένεται να δεχθούν πλήγμα αν δεν αποκατασταθεί η πρόσβασή τους το προσεχής δίμηνο. Να τελειώσω με τους κεντρικούς άξονες που έχουμε τους τουριστικούς προορισμούς, τους κάθε τους άξονες. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και προχωρούμε, ολοκληρώνουμε ένα κομμάτι και τις επόμενες μέρες, επόμενη βροχή, μας χαλά ότι έχουμε φτιάξει. Στην επαρχιακή οδό Ταυρονίτη Παλαιόχωρας παρατηρήθηκαν νέες κατολισθήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Προβληματική είναι και η πρόσβαση και στην Ισούγια, με τους τουριστικούς επιχειρηματίες περιοχής να ζητούν λύση μέχρι το καλοκαίρι. Στο βόρειο δικό άξονα αποκαθίσταται τα προβλήματα τμηματικά, όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθίζηση στα μεγάλα χωράφια. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, το χειρίζεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης. Νομίζω ότι θα δώσει μια λύση στο τέλος. Η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται με την βοήθεια φωτεινού σηματοδότη, όμως στις ώρες αιχμής σχηματίζονται ωραίες χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό. Ώσπου να γίνουν αυτά τα έργα στα μεγάλα χωράφια και ο δρόμος, δεν μπορεί το αεροδρόμιο να μην λειτουργεί. Δεν μπορεί ο νομός Ρεθύμνου να μην λειτουργεί. Δεν μπορεί η Γεργιούπολη να μην λειτουργεί. Δεν μπορεί το Ηράκλειο να μην λειτουργεί. Είναι ο κεντρικός άξονας. Αγωνία εκφράζεται και από κατοίκους του Πλατανιά που περιμένουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει απομάκρυνση της στρατιωτικής γέφυρας. Και όλοι φοβόμαστε, ας πούμε, ότι μπορεί να εγκαταληφθούμε, μπορεί να μείνει έτσι, θα έρθει ο τουρισμός, θα ανοίξει η σεζόν και δεν μπορεί να έχουμε αυτό το πράγμα εκεί. Η Ένωση Ξενοδόχων Χανίων τηρεί στάση αναμονής, αισιοδοξώντας για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί τόσο από πλευράς περιφέρειας όσο και από το Υπουργείο Υποδομών. Περνάμε τώρα στην Ευγενία Σουλιωτάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για τα περίεργα της ημέρας. Ευγενία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλη. Στο Βερολίνο είχε στρωθεί το κόκκινο χαλί έξω από την καγκελαρία για την Τερέζα Μέι, αλλά κανείς δεν υποδέχθηκε την Βρετανίδα Πρωθυπουργό. Ήταν μία ακόμη αμήχανη στιγμή για την Μέι. Βγήκε από το αυτοκίνητό της, δεν είδε πουθενά την Αγγέλα Μέρκελ, η οποία συνηθίζει να υποδέχεται τους ηγέτες έξω από την καγκελαρία, και μπήκε στο κτίριο. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι η Βρετανίδα Πρωθυπουργός έφτασε νωρίτερα για τη συνάντηση. Δεν είναι η πρώτη αμήχανη στιγμή για τη Μέι στο Βερολίνο. Τον περασμένο Δεκέμβριο, έξω από την καγκελαρία, κόλλησε η πόρτα του αυτοκινήτου της και δεν μπορούσε να βγει, ενώ η Μέρκελ την περίμενε υπομονετικά. Η έκθεση με τίτλο «Σύγχρονες μουσουλμανικές μόδες» που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην Φραγκφούρτη έχει προκαλέσει μεγάλη αντιπαράθεση στη Γερμανία. Ορισμένοι την χαρακτηρίζουν ως πλήγμα στον φεμινισμό και ως προπαγάνδα υπέρ των ισλαμικών ιδεολογιών, αποκαλώντας τη μαντήλα ένα εργαλείο καταπίεσης σε βάρος των γυναικών. Η Μονίρε Καζέμι, ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, τονίζει ότι αυτό είναι ένα εργαλείο βασανιστήριων. Και έπειτα, εδώ στο μουσείο, σε μια κοσμική χώρα, αναφέρει, με δημόσια κεφάλαια, βλέπω να προωθείται ως μόδα. Η έκθεση περιλαμβάνει από υψηλή ραπτική μέχρι καθημερινά και αθλητικά ρούχα. Παρουσιάζονται 80 σύνολα, τα μισά από τα οποία συνοδεύονται από κάποιο είδους μαντήλα, Κρυστάλλη. Μάλιστα, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αθλητικό ρεπορτάζ τώρα, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 27η αγωνιστική της Super League, ο Ατρόμητος νίκησε 1-0 τον Απόλλων Σμύρνη στο Περιστέρι. Στην Αγγλία, η Chelsea νίκησε την West Ham με 2-0 και βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Σήμερα διεξάγονται τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League. Ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον ουραγό της βαθμολογίας Απόλλωνα Σμύρνης για την τελευταία χρονικά αναμέτρηση της 27ης αγωνιστικής Super League και τον νίκησε 1-0 χάρη στο γκολ του Κυριάκου Κυβρακίδη στο 14ο λεπτό. Η ομάδα του Περιστερίου έκανε σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της 4ης θέσης, η οποία οδηγεί στο Europa League. Στην Αγγλία, η Chelsea φιλοξένησε τη West Ham και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Eden Hazard πήρε την νίκη στο Λοδρέζικο Ντέρμπι. Ο Βέλγος μεσοπιθετικός έκανε το 1-0 στο 24ο λεπτό με ένα εκπληκτικό γκολ όπου πέρασε όλη την άμυνα της West Ham και πλάσαρε εύστοχα. Στο 90 έκανε και το 2-0 για την ομάδα του μετά από ωραία σύστηση του Ross Barkley, κλειδώνοντας έτσι τη νίκη με την Chelsea να σκαρφαλώνει στην τρίτη θέση. Ξεκινάει η προημιτελική φάση του Champions League με τη Liverpool να υποδέχεται την πόρτα στο Anfield με στόχο να καθαρίσει την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Ο Jürgen Klopp δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Andrew Robertson, ενώ αμφίβολος είναι και ο Adam Lallana. Στο άλλο μάτι της βραδιάς, η Tottenham φιλοξενεί στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδό της τη Manchester City. Για τους Λοδρέζους θα απουσιάσουν οι Dyer, Lamera και Ωριέ, ενώ για τη City αναμένεται να επιστρέψει ο Γκουέρο.